Γεια σου παιδιά, τι κάνετε, καλά, είστε λάμπρος εδώ. Καλώς ήρθατε πίσω στο Eurotrack Simulator 2. Σήμερα θα πάμε ένα δρομολόγιο Pro Mods. Θα δούμε το Mercedes το Actros που βλέπουμε, την καρότσα για Mercedes Actros. Επίσης αυτή η καρότσα έχει και σκηνάκι και για Scania. Μπορούμε να τα κάνουμε έτσι ένα ωραίο σετάκι. Και επίσης θα δούμε και ένα μοντάκι, επιπλέον μοντάκι, γιατί και αυτά τα δύο μοντάκια είναι, έτσι. Θα δούμε και άλλο ένα μοντάκι το οποίο λέγεται Real Time and Distance Mod. Για όλα αυτά θα σας έχω link στην περιγραφή, όπως επίσης και για τους Pro Mods, έτσι. Λοιπόν, Actros Reworked, link στην περιγραφή, η καρότσα για Actros, αεροδυναμική καρότσα, έτσι, και για αυτή θα υπάρχει και link στην περιγραφή. Επίσης, το μοντάκι το Real Time and Distance Mod. Αυτό το μοντάκι εν ολίγης εξομοιώνει τις αποστάσεις, βασικά εξομοιώνει την ώρα των αποστάσεων. Δεν εξομοιώνει πραγματική ώρα, έτσι, αλλά εξομοιώνει ώρα των αποστάσεων, δηλαδή από το σημείο Α στο σημείο Β. Αυτή την ώρα, αυτό το χρονικό διάστημα έρχεται λίγο πιο κοντά, να το πω σε εισαγωγικά, στην πραγματικότητα. Θα το δούμε και τώρα. Λοιπόν, αν πάμε τώρα εδώ στις δουλειές για να ξεκινήσουμε να πάρουμε και μια δουλειά. Λοιπόν, Carpo Market. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Αν πατήσουμε να διαλέξουμε μια δουλειά, παράδειγμα αυτή εδώ τη μεγάλη, που είναι 15 τόνους από Θεσσαλονίκη για πάνω την Αγγλία. Όλη αυτή τη διαδρομή, όλη αυτή εδώ τη διαδρομή μας τη βγάζει ότι είναι 781 χιλιόμετρα. Υπό κανονικές συνθήκες χωρίς το μοντάκι αυτό θα το βγάζει 3.500 χιλιόμετρα περίπου. Είναι και ότι καλύτερο τώρα. Αυτό το πράγμα που μας λέει εδώ τώρα ότι είναι 781 χιλιόμετρα δεν ισχύει έτσι καμία περίπτωση, δεν είναι καθόλου αληθινό. Αλλά ο συγκεκριμένος developer από αυτό το μοντάκι τώρα για να δείξει, όχι για να δείξει, για να μας το φέρνει πιο κοντά στην πραγματική ώρα όσο γίνεται την απόσταση αυτή εδώ, έτσι, τις μικραίνει τις αποστάσεις για να μας δώσει εμάς το feeling, ότι είναι όντως πραγματική ώρα αυτή εδώ η απόσταση, έτσι. Από τη δοκιμή που έκανα εγώ τώρα, είδα ότι περίπου στο χιλιόμετρο βγαίνει ένα λεπτό. Το χιλιόμετρο περίπου το διανύουμε μέσα σε ένα λεπτό, λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, 1,5 κάπου εκεί, από τη δοκιμή που έκανα εγώ. Αλλά σημαντικό πράγμα παίζει και ο χάρτης του Eurotrack, γιατί είναι και αυτό σε κλίμακα, έτσι, είναι πόσο είναι, ένα 20, δεν είναι ένα προς ένα, οπότε υπάρχει διαφορά. Επίσης, ο χρόνος αυξάνεται και κατά τη διάρκεια όταν παίρνουμε κάποιο καράβι, παράδειγμα, ή όταν παίρνουμε κάποιο τρένο για να περάσουμε απέναντι. Έτσι, επίσης παίζει ρόλο με την ταχύτητα που πάμε το δρομολόγιο. Δεν είναι αυτού καθεαυτού αυτό το μοντάκι, το Real Time and Distance Mod, εξομοιώνει την πραγματική ώρα, έτσι, ενός ταξιδιού. Απλά σου δίνει το feeling, ρε παιδί μου, έτσι έρχεται λίγο πιο κοντά σε σχέση με το default πάντα, έτσι. Σε σχέση με το default. Όπως και να έχει, δοκιμάστε το κι εσείς. Είπαμε όλα τα link είναι στην περιγραφή. Σήμερα θα πάμε ένα δρομολόγιο, να το δούμε κιόλας στην πράξη λίγο πώς δουλεύει αυτό. Θα πάμε ένα κοντινό δρομολόγιο. Βλέπετε ότι από Θεσσαλονίκη για την, πώς το λένε, για την, πάνω εδώ πέρα για τη Μακεδονία, για την Στυπ, είναι 3 χιλιόμετρα προς το βγάζει μόνο, ενώ χωρίς αυτό το μοντάκι θα μας το βγάζει περίπου 150-200 χιλιόμετρα. Είναι 13 χιλιόμετρα και περίπου λέει 19 λεπτά το ταξίδι. Ωραία, θα πάρουμε αυτή, είναι αχλάδια, 17 τόνους, φεύγουμε από Θεσσαλονίκη και πάμε για Μακεδονία εδώ πάνω, στο STIP, πάμε σε GPS, θα το δούμε τώρα και στην πράξη. Επίσης, εμφανή διαφορά έχει η νύχτα και η μέρα, οι ώρες της νύχτας και οι ώρες της μέρας. Πλέον είναι ατελείωτες, παιδιά. Νυχτερινό ταξίδι που έχω κάνει με αυτό το μοντάκι, παιδιά, δεν ξημέρωνε
Σχεδόν ποτέ όμως. Έτσι, σχεδόν ποτέ. Μετά από πάρα πολλές ώρες ξημέρωση. Μεγάλη διαφορά και στις ώρες της νύχτας αλλά και στις ώρες της μέρας. Εντάξει, ο developer προσπάθησε να το φέρει όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, αλλά δεν γίνεται αυτό γιατί, όπως έχω ξαναπεί, είναι σε κλίμακα όλο το παιχνίδι. Okay. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα από το φοβερό και τρομερό άκτρος, την τρομερό μοντάκι, παιδιά. Τρομερό, κατεβάστε το και αυτό και την καρότσα ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε μπροστά το εργαλείο. Πάμε να φορτώσουμε στην εταιρεία. Ας ανάψουμε τα φώτα. Η ώρα είναι 6 και 58 το πρωί. Εντάξει, θέλω να δώσετε λίγο βάση στην ώρα. Θα δείτε ότι η ώρα πλέον περνάει πιο αργά σε σχέση με πριν, με τον default, έτσι, με την default ώρα. Θέλω να δώσετε λίγο βάση στην ώρα και να δώσετε λίγο βάση εδώ που γράφει 1 χιλιόμετρο, για να πάμε τώρα από τον garage που είμαστε στην εταιρεία, μας το δίνει περίπου στα 3 λεπτά. Θέλω να δώσετε λίγο βάση σε αυτά τα δύο, εντάξει, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Okay, θα το έχω εγώ αυτό εδώ πέρα έτσι ανοιχτό. Πάμε. Φύγαμε. Πάμε να πάρουμε τη δουλειά. Στα 10 χιλιόμετρα μου το έβγαζε περίπου 13 λεπτά. Έτσι, στα 10 χιλιόμετρα, στις δοκιμές που έκανα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε καύσιμα, μπα, δεν νομίζω. Ωραία, μπαίνουμε μέσα στη Θεσσαλονίκη, να πάμε στην εταιρεία να φορτώσουμε. Τρομερά μοντάκια και το άκτρος και η καρότσα. Εννοείται ότι παίζουμε στην 1.37. Έτσι, έχουμε τους promotes. Turn right. Μας το δείχνει τώρα ότι είναι λιγότερο από 1 χιλιόμετρο και μας το βγάζει στα 2 λεπτά μέχρι την εταιρεία. Okay. Για πάμε. Εν τω μεταξύ, δεν έχω κάμερα επειδή έχει ζέστη, παιδιά. Είμαι σχεδόν ξεβράκωτος. Okay. Έχω σκάσει, μιλάμε. Για να μην μας κλείσει το YouTube το κανάλι, δεν βάζω κάμερα. Ωραία. Και από εδώ θα στρίψουμε δεξιά και φτάσαμε σχεδόν στην εταιρεία. Αν και έβρεξε, δρόσησε λίγο. Είναι πολύ καλύτερα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε. Είναι νωρίς, νωρίς, βλέπετε το πρωί, 7 η ώρα το πρωί. Ξεκινάμε νωρίς. Να πάμε για δουλειά. Λοιπόν, και εδώ είναι ένα. Εδώ είναι η εταιρεία. Ωραία. You have arrived at your destination. Ωραίος, φίλε. Λοιπόν, και πάμε να πάρουμε τα χλάδια μας. 17 τόνους είπαμε. Ωραίος. Και πάμε για Μακεδονία πάνω, 13 χιλιόμετρα, περίπου λέει 19 λεπτά. Για να δούμε. Πάμε. Και θα κρατήσω και ώρα. Η ώρα που κάνω εγγραφή αυτό το βίντεο είναι 12 και 26. Να δούμε τώρα αν είναι όντως, αν βγει όντως 19 λεπτά. Πραγματική ώρα, έτσι. Δεν βγαίνει, έτσι δεν βγαίνει. Έχει ένα πεντάλεπτο διαφορά, θα έλεγα. Λοιπόν, και ας κολλώσουμε μία πίσω. Πολύ το κόψα. Ωραία, εδώ ισιάζουμε. Ωραία. Κομπλέ. Λοιπόν, ας το κάνουμε λίγο ελαφρώς μπροστά. Εδώ. Ωραία, σβήνουμε. Κατεβάζουμε και τον άξονα της καρότσας. Οκ, χειρόφρενο τραβήξαμε, σβήνουμε και πατάμε το έντερ να φορτώσουμε. Οκ.
Είμαστε έτοιμοι. Ξημέρωσε τώρα καλύτερα. Είναι 8 παρα 10 το πρωί. Μια χαρά. Ωραία. Βάζουμε μπροστά. Και φύγαμε. Λοιπόν, 13 χιλιόμετρα, 19 λεπτά, έτσι. Πάμε. Ας ανοίξουμε και λίγο το παράθυρο. Ωραία. Το Mercedes είναι 510 ύπους. Είναι πάρα πολύ καλά για αυτές τις δουλειές, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πηγαίνει στο χιλιόμετρο λίγο πάνω από ένα λεπτό. Ωραία, πάμε 80. Καβάλα λέει. Ωραία. Χιλιόμετρα 17 λεπτά. Στρίβουμε δεξιά. Χιλιόμετρα 16 λεπτά περίπου. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι καθόλου αληθινό το να φύγεις παράδειγμα από Θεσσαλονίκη που είδαμε και πριν και να πάμε ξέρω εγώ πάνω Γαλλία. Έτσι σε καμία περίπτωση δεν είναι 600 χιλιόμετρα. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Αυτό είναι εντελώς λάθος. €6 στα διόδια. Ωραία. Περίμενε ρε. Stay right. Then exit right. Α, ναι, έχουμε... Exit right. Σταθμό τέτοιο, δωστό. Τελωνίο.
Έπρεπε να πάω από δεξιά. Τέλος πάντων, και δεν πειράζει. Ωραία, τσεκάρουμε τα χαρτιά μας. Συνοριακό σταθμό. Ωραία. Φύγαμε. Είπαμε το μοντάκι λέγεται Real Time and Distance Mod. Link στην περιγραφή, παιδιά, για όλα αυτά.
8 ευρώ τα διόδια εδώ. Τώρα πάει 7 η ώρα, 7 και 2. Όλα πλέον κυλάνε πιο αργά. Χιλιόμετρα περίπου 5 λεπτά. Εκεί 1,5 περίπου λεπτό βγαίνει το χιλιόμετρο. Χιλιόμετρα περίπου 3 λεπτά. Άρα, ναι, καλά λέω, 1,5 λεπτό το χιλιόμετρο. Έτσι. Απλά αυτό που έχει μειώσει τις αποστάσεις, αυτό πρέπει να το αλλάξει. Να βάλει παράδειγμα, ρε παιδί μου, τις κανονικές αποστάσεις και όλα τα υπόλοιπα θα τα αφήσει όπως είναι. Θέλει δουλειά ακόμα το μοτάκι αυτό, αλλά έχει προοπτική. Αν καθίσει λίγο και το ψάξει, μπορεί να το φτιάξει πολύ καλό μόνο αυτό. Και να δες πραγματικά όσες ώρες είναι
το εκάστοτε δρομολόγιο, αλλά θες πραγματικές ώρες για να το πας. Αλλά θέλει δουλειά, έτσι. Turn right. Αλλά δεν νομίζω να μπορεί να το πετύχει αυτό, γιατί είπαμε, είναι σε κλίμακα όλο το παιχνίδι, οπότε πρέπει να αλλάξει η κλίμακα του παιχνιδιού, έτσι, και μετά οι πραγματικές ώρες, ο πραγματικός χρόνος στις αποστάσεις. Αλλά πρέπει πρώτα να αλλάξει η κλίμακα του παιχνιδιού, να γίνει η κλίμακα του παιχνιδιού ένα προς ένα, ο χάρτης, και μετά ο χρόνος αποστάσεων. Φτάσαμε βασικά, ορίστε 0 χιλιόμετρα μας λέει, ένα λεπτό περίπου. Να, εδώ είμαστε. Οκ, φίλος. Και από εδώ αριστερά. Οκ. Φτάσαμε, να, εδώ είναι. Ωραίος. Αλλά δεν ήρθαμε καλά, πρέπει να κάνουμε και μία όπισθεν. Οκ, θα το ρυθμίσουμε το σύντημα και αυτό. Πάμε και μία όπισθεν. Έτσι, αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Οπα, αλφάδι. Αλφάδι. Σχεδόν. Ωραία. Οπα, καλός. Τώρα είναι αλφάδι. Ας το εισιάξουμε και μία καλά. Α, μπράβο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να παραδώσουμε. Σβήνουμε κινητήρα, πατάμε και το Enter. 14 χιλιόμετρα. Μία ώρα και 8 λεπτά. Τα 14 χιλιόμετρα σε μία ώρα δεν τα κάνεις, έτσι, σε καμία περίπτωση. Μία ώρα 14 χιλιόμετρα δεν είναι καθόλου αληθινό. Ωραία, δεν είναι καθόλου αληθινό. Τα 14 χιλιόμετρα είναι 10 λεπτά. Έτσι, είναι 10 λεπτά. Η πραγματική ώρα που κάναμε είναι... Ξεκινήσαμε, είπαμε, και 25 περίπου, 12 και 25, πόσο είχα πει στην αρχή, και η ώρα είναι τώρα 12 και 45. Έτσι, ναι, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Δοκιμάστε τέλος πάντων, εξής παιδιά, αυτό το μοντάκι, το Real Time and Distance Mode. Πείτε μου και τις δικές σας εντυπώσεις. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσω, δεν λέει και πολλά, να πούμε την αλήθεια, έτσι. Φυσικά δεν είναι καθόλου αληθινό, θα έλεγα. Δεν στέκει πουθενά στην πραγματικότητα, δεν έχει να κάνει. Απλά σου δίνει ένα feeling, επειδή μου ότι μεγάλη νύχτα, δεν ξημερώνει, μεγάλη ημέρα, δεν νυχτώνει. Σου δίνει κάτι τέτοια πραγματάκια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πήραμε 1262 ευρώ, 46 XP, κομπλέ, εξαιρετικά. Ωραία, αυτά παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Κάντε ένα like. Κάντε εγγραφή νεότερα, μη χάνετε βίντεο και live streams. Εδώ βλέπετε το ωραίο το Mercedes του Actros με την καρότσα Actros, έτσι. Αυτή η καρότσα, ξαναλέω ακόμη μια φορά, ότι έχει και logo Scania. Μπορείς δηλαδή να αγοράσεις την ίδια καρότσα και να βάλεις πάνω, εδώ που γράφει Mercedes-Benz, να έχει το λογότυπο της Scania και να γράφει Scania, έτσι. Και να κοτσάρεις και ένα Scania φορτηγό μπροστά και να το έχεις έτσι ένα ωραίο σετάκι. Όλα αυτά τα μοντάκια, παιδιά, link στην περιγραφή, τα ξέρετε. Αυτά. Αφήσουμε τα σχόλιά σας. Είπαμε εγγραφή είναι νεότερη, καμπανάκι. Επίσης στην περιγραφή έχω σελίδα Facebook. Κάντε και ένα like. Κανάλι Twitch, κάντε και ένα follow. Αυτά. Έτσι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Bye.